Για να τα λέμε ρε τέτοι του τέτοι, έτσι όπως μόνο εμείς γατέμε. Μανούσος Χοχλιδέκης, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Enjoy.tv.group, κάθε Παρασκευή να τα λέμε τέτοι του τέτοι, όπως τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Μην ξανοίγετε παράξενα τα χαρτιά υγείας, είπαμε, περιμέναμε τη συντέλεια του κόσμου, γιατί είμαστε παραμονές του 2012 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς και όταν έχω νέα θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, βγήκατε στη τηλεοράση πριν κάποιες ημέρες, γιατί γι' αυτό ήρθαμε πάλι να κλωδιάσουμε. Λοιπόν, ήρθαμε στη τηλεοράση πριν κάποιες ημέρες και λένε αυτοί ότι μπήκαν οι ανθρώποι στη νομική, κάτι μετανάστες και ξέρω εγώ και κάμανε κατάληψη. Λοιπόν, αφήστε τα κίνα να δω που καθέτε, γιατί είπα ήρθε Μανούσος Χοχλιδάκης από παίζει κομπολιόγα. Λοιπόν, να σας πει τα σύμβηκε. Πριν γύρουν τα σκηνικά καμιά δεκαρά μέρες, ήρθανε 3-4 καραβάκια τα οποία ήταν κουραζιρόπλια μάγα μυστερά. Σαν και εκείνο να είχε φτάξει τσιπρουάλες ένα κουραζιρόπλιο στον Άκλειο και βγάμανε πανηγύρια εκεί από έξω από κάτω. Και βλέπαμε εμείς 3-4 καραβάκια και έρχονταν στο δικό μας το αυτό και λέμε μπορεί να ήρθανε και οι κουραζιέρδες και σε μας τα γανιά. Λοιπόν, και λέμε τι να κάνουμε, να τον υποδεχτούμε. Οι Ηρακλιώτες πήγαν και πέρα και κάμπανε μαλιχούλε μεγάλο. Εμείς δεν θα κάνουμε, δηλαδή, θα μείνουμε νετσέ. Να μην τις υποδεχτούμε τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, λοιπόν, περιμένουμε, δέρουμε. Μα εκείνο δεν ήταν κουραζιόδικο που είχε πάει στο Ηρακλείο. Ήταν από πάει να πούμε μέχρι τη Σπίνα Ρόγκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκείνο να ήταν 3-4 χάλαρα να πούμε που ήταν του βουλιαγμού. Ήταν έτοιμα να τάρταρα. Και λέμε τώρα να κάνουμε να αποδεχτούμε τους ανθρώπους που ήρθαν διακοπές στην παστόνισή μας και μας τιμούνε. Ναι, προσπαθήσαμε να τις υποδεχτούμε. Λοιπόν, το πιο εύκολο απ' όλα ήταν να βαλωτοκοπήσουμε. Με το που δέσανε και τα κοπέλια λίγα φοβισμένα, γιατί σου λέει, δεν είπα, είμαστε όλοι μαυροφορεμένοι και οι μαυρομουστά κάτι. Ξεκουμπουρώσαν όλοι, τα κατούκου, δεν πέταξε άλλα και δύο-τρεις δυνατές στη θάλασσα. Ξέρεις, για να γίνει έτσι τζάρτζελο, να γράψουν και εφημερίδες. Τι καλωσορίζουμε ένα. Πρώτο αυτό, το πιο εύκολο. Το δεύτερο ήταν επειδή δεν είχαμε δει έτοιμο χορευτικό συγκρότημα και ξέρω εγώ, δεν τζι περιμέναμε του ανθρώπου. Βγήκανε 5-6 λαοτόλυρα από τα καφενεία που ήταν δίπλα και αρχίσαν και δίρι. Παίξαν δύο-τρει κοντινίε να τι καλωσορίσουν του ανθρώπου και αυτό σχετικά εύκολο. Αλλά το άλλο που κάναμε, το οποίο ήταν απρογραμμάτιστο αλλά έκλειψε την παράσταση, είναι ότι για να υποδεχτούμε τι κρουαζιέριδε, από κάμανε διακοπέ με τα υπερπολιτελήκια, πώ τα λένε, τα βαρκάκια τότε. Ναι, λοιπόν, είχαμε και ειδικά εφέ, καθότι και διότι ήταν η περίοδος που καίγαμε τα κλαδιά μετά που ραβίζαμε τις ελιές και νιούς μαλλιχουλέ του φύγανε οι φωτιές και γέμισε ο τόπος κατσιφάρα, γέμισε ο τόπος καπνούς. Ειδικά εφέ, οι ανθρώποι να πούμε τα κάνανε απάνονται από τη χαρά του. Τέλος πάντων, τσιβγάζουνε, πάνε μαζεύεται όλο το χωριό και έτσι παίρνουνε αγκαλιά, φιλιά, ιστορίες, συγκρουαζιέριδες, διότι οι ανθρώποι δεν ήταν μετανάστες. Λοιπόν, άκουδα την πραγματική ιστορία και πώς έχουν τα πράγματα. Συμπέρουν και γνωρίσαν οι ανθρώποι πραγματικώς την αυθεντική, τη γνήσια, τη, ακούδα, δώσε βάση, την original, γιατί μιλούμε και ξένες γλώσσες, κριτική φιλοξενία. Λοιπόν, ήρθανε λοιπόν, συμπιάσανε οι γράδες, οι θιάδες, τα κοπελιάκια, έτσι αλλιώς αλλιώτικα, να πάνε να τσικαλώσουν. Φέρανε και πιάνε τσικουβιές, πιάνε κρασιά και αρχίξανε στενά τα τραπέζια. Πιέρανε στην μια πλατεία, πιέρανε στην άλλη πλατεία. Ο Πάπας έκαμε λειτουργία, έκαμε αγιασμό. Έβγαλε και ξαναπέταξε το σταυρό στη θάλασσα. Δεν ξέρεις, τώρα να τις καλωσορίσουμε τους ανθρώπους, να τις τρεπίσουμε στον τόπο μας. Λοιπόν, όπως κατέτε, επειδή όλοι οι λαοί, όλες οι τόποι τέλος πάντων, οι παραδοσιακοί είναι τη υπερβολής. Και μην τη Κρήτης, διότι είμαστε και λίγο καμπόσοι και καμιά φορά ψεύτο καμπόσοι, για να τα λέμε τα πράγματα όσοι έχουν. Λοιπόν, είμαστε τη υπερβολή ένα παραπάνω. Εκεί που είναι να φάει ο άνθρωπος ένα κομμάτι ψητό, του βγάζει 10. Και αν δεν τα φάει κιόλας, μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος. Τέλος πάντων, τσίχανε λοιπόν ένα γκαζάρι, έτσι, κάτσε που διαφέρει. Έτσι, λοιπόν, τσίχανε πάρει, έτσι, και πιάνανε το κομμάτι το βραστό, ένα γουλίδι, και του λέγανε φάει. Και τσιμπουκώνανε. Τσιμπουκώνανε με το κρέας στο στόμα. Τσιμπουκώνανε. Λοιπόν τα κοπέλια. Δεν είχαν ξανά να τους περιποιήσει και τόσο να φάει το. Δεν είχατε όλα από που ερχόταν. Δεν ξέρω το ξεκινάει για να μπορούσε πια συνολούθου. Τέλος πάντων. Εγκώσανε λοιπόν στο φάι. Την πρώτη μέρα καρδαμώσανε, τρώγανε ως αντισκύρου. Τη δεύτερη μέρα εκόψανε λίγο ταχύτητα.
Την τρίτη μέρα όμως, από και ακύστερα, άσε τα κοπέλια να μην αρετάρει το εργαλείο. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να φάνε άλλο, δεν μπορούσαν να πιούνε άλλο. Και δική μας τσίπου κόλλανε, τσά. Πάρε, φάε, ψε, όχι ψε, όχι αδεμψής, όχι έτσι να πούμε. Είμαι προσβέρνης, έλεγε ο άλλος. Μα, ου, έτσι είναι, γιατί, τι κάνεις όλη νύχτα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε να πάσε στα χωριά. Λοιπόν, οι ανθρώποι λοιπόν, είδανε και πάθανε. Μετά την τρίτη μέρα, κάτσανε 4-5 μέρες που κατάσταση. Λοιπόν, αριζόμε και τσιχάνα. Βρε πού είναι, βρε καλεσμένοι, βρε μπας και κακοπεράσανε, μπας και έτσι, μπας και αλλιώς. Σε μια δόση λοιπόν, χαθήκανε όλοι. Πού γέρον το διάολο λέω επήγαν. Τέλος πάντων, οι ανθρώποι λοιπόν, ακούστε εδώ εντασίβηκε, γιατί βγήκανε πάλι οι ψευτοδημοσιογράφοι και λέγανε ότι κάμανε κατάληψη και πήγανε στη Βουλή και κουβεντιάζανε πάλι και δεν ήθελα να πάρω με πάνω τηλέφωνο, 697 γράψε, πάρε με τηλέφωνο να σου πω εγώ τα σύμβηκε. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι ανθρώποι τα κάμανε απάνοντος από τη χαρά τους, αλλά μετά δεν αντέχαν άλλο το φαΐ. Δεν αντέχαν άλλο. Μπαλωτές, χορευτές, πράγματα, ιστορίες στην υπερβολή που λένε. Πήγανε λοιπόν στο καράβι και βγήκαν απάνω στην Αθήνα. Μετά που γίνουν απάνω στην Αθήνα από το παπόρι, λοιπόν, πήγαν από τα δικά μας τα μέλη. Οι ανθρώποι ψάχναν έναν τόπο, για να πάνε να μην τσιβρίσκει άνθρωπο. Να κρυφτούν, να χωστούν. Σου λέει, αν είναι και πάει Κρήτη, δεν θα γυρνούν. Θα σκάσουν από το φαΐ. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν οι ανθρώποι και τυχαία, εμπήκανε μέσα στο χτίριο της νομικής, στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, και βγήκαν τα κανάλια και λέγανε πως κάνουμε κατάληψη. Και πως λέει διαμαρτύρονται. Και κάνουν λέει απεργία πείνας και μοναχά με νερό και δεν έχουν μηδεθέρμανση το πράγμα. Λοιπόν, άκου αντράκι μου να ξέρεις τα γίνει. Οι ανθρώποι είχαν σκάσει από το φαΐ όπως είπα 10 φορές στο. Λοιπόν, μπήκανε μέσα και όσοι κάνανε απεργία πείνας, δεν νιώθαν, είχαν γκώσει, δεν μπορούσαν να φάνε άλλο. Γι' αυτό δεν θέλανε να φάνε. Όχι πως διαμαρτύρονται. Και μετά που λέγανε ότι κάνουν κρύο, για όσους δεν κατένε, το κρύο χωνεύει. Λοιπόν, με το κρύο αναγκάζεσαι να τσινίσαι και να κάψεις επαγγελματικά σαν να που τσιμπουκώνανε και συνέχεια. Λοιπόν, και τρίτο, για όσους δεν κατέτε, γιατί οι μανούσες που χρειάζεις εσύ μοναδικές πληροφορίες, από μοναχά ζωή τη Μητέλη Αγκού θα τις μάθετε. Λοιπόν, που λέγανε ότι πήρανε νερό από την αυτή από τις τουαλέτες, να ξέρετε όλοι ότι το νερό της τουαλέτας και ειδικά του κτηρίου της νομικής έχει χωνευτικές ιδιότητες και αν δείτε τα φουσκαλιδάκια που έχει κάτω στο νερό στη λεκάνη δεν είναι προβρωμιά, δεν είναι πραμάριο, αλλά είναι φυσαλίδα θρατσικού τύπου σόδας από την πίνεις και σε χωνεύει και σε ανακουφίνει και κάτι ως αν το βαθάκτα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εκτός από όλα τα άλλα, να σταματήσουμε να κατηγοράμε τους ανθρώπους που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα και να χαιρόμαστε από τον εδώ είχαμε χαρά σε αυτούς και στις σπιτιές του και στις οικογένειές του. Διότι φαντάσου τη δόλια μάνα από την παίρνει ο ας πούμε Πακιστανός, ο ας πούμε Μπαγκλαντεσιανός, ο ας πούμε οτιδήποτε. Ο ας πούμε κριτικός μετανάστης και την παίρνει τη μάνα του τηλέφωνο στα ξένα από έφυγε για να πάει να βρει μια καλύτερη ζωή και να της λέει μάνα, τα άμαθες τα νέα, μπήκα στην νομική. Κατάλαβες, εγώ από γίνηκα βοσκός, μια ζωή βοσκός από εδώ. Κι είναι ο σας, στα 20, 17, 18, 5, όσο ήταν μπήκε στην νομική. Κατάλαβες, γι' αυτό και εμείς θα προσπαθήσαμε να τα λέμε λίγα αυτιά που είτε βουσιάλικα, για να μπορούμε να μας καταλαβαίνουν και οι δημοσιογράφοι και όχι μόνο οι βοσκοί, όπως είπαμε και στο άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, τούτα να είχα να σας πω και άλλη φορά να ακούσω να βγάλει κανείς από το νου του σενάρια και σχέδια και δεν έρθει να με ρωτήσει σε μένα, θα τσακωθούμε. Λοιπόν, κάθε Παρασκή, Μανούσος Κοχλιλέκης, ετζοίτιβι.gru, να τα λέμε τέτοι του τέτοι έτσι όπως μόνο εμείς γραφέμε. Έτσι, λοιπόν, και Μανούσος ο Χοχλιός, ετζοίτιβι.gru και στο Facebook. Στο φάτσο δεύτερο όπως το λέμε εμείς οι τσάπες είναι εγώ μας πέρα. Μαλούς ο Σκοχλιδάκης άμα γράψετε άμα σε βρείτε και από κάτω πάει να μας εγγράφετε τα σχόλιά σας και από την άλλη μπάντα να γεννούμε φίλοι και να μας κάνετε ρακ. Κάθε Παρασκή enjoytv.gr. Τούτα να είχα να σας πω, ώρα καλή πάω να ξαναχωστώ. Λοιπόν, τα λέμε ναι. Για να τα λέμε ναι, τέτοι του τέτοι. Έτσι όπως μόνο εμείς γατέμε.